Πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Κεραμικό η παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου τη Ελιά. Ο Χρήστο Κούτρα είναι κοντά μα να μα δώσει όλο το ρεπορτάζ αλλά και τα πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα. Χρήστο. Λοιπόν, 41 υποψήφοι ήταν αρχικά, 42 είναι το ένα ένας, από, ένας μουσουλμάνος τον οποίο θα το ακούσουμε στις επόμενες μέρε μέρες από ό,τι είπε ο κ. Βενιζέλος. Μίλησαν ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Λοβέρδος. Να σας δώσω μερικά στοιχεία έτσι του ψηφοδελτίου στατιστικά, καθώς το 90% των υποψηφίων είναι για πρώτη φορά υποψήφοι. Περίπου 35% είναι γυναίκες, είναι 15% για την ακρίβεια. Πάνω από το 50% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων πέντε υποψήφοι προέρχονται από την πρωτοβουλία των 58 και άλλοι από τον ευρύτερο χώρο τη κεντροαριστερά. Τώρα, μετά τη συγκέντρωση, την παρουσίαση αυτά που παρακολουθούμε στα πλάνα που έγινε στον Γκάζα, στη συνέχεια έγινε ένα μικρό γεύμα. Εκεί ο κ. Βενιζέλο ζήτησε από του υποψηφίου να είναι ενημερωμένοι, να είναι προσεκτικοί όταν θα βγαίνουν στα μέσα μαζική ενημέρωση και βασικά ε, τους του εξήγησε ότι οι εκλογέ κερδίζονται με μάχε σώμα με σώμα. Οπότε ζήτησε να βγουν στην κοινωνία. Μάλιστα, επίση παρατήρησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μην έχει καμία. Μία περιφέρεια και κανέναν μεγάλο Δήμο. Τώρα, από τα πρόσωπα μπορούμε να πούμε για την κυρία Αλσάλεχ, ε, τον, κύριο, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο την κυρία Σελβάνα Ράπτη, τον κύριο Πιερακάκη, κυρία Καϊλή. την κυρία Καϊλή, η κυρία, Σουλαδάκη, ο κύριος Παντελής Καψή, Καψής, ο κύριος Θανάσης Χειμωνάς, ο συγγραφέας, βεβαίως ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο κύριος Ευθύμης Καρδαράς από τη Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, η κυρία Ευαγγελία Κουρουπάκη, πρώην ε, του Πασόκ και βεβαίως η κυρία Μπατζελή, πρώην και πρώην ευρωβουλευτής. Μάλιστα, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.